Στις δικαστικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν έπειτα από την επιβολή προστίμου στον αναγκαστικό σύνδεσμο διαχείρισης αποβλήτων, παρέπεμψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα τέθηκε από την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Όλη Τσουμάνη, η οποία αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της παράταξης, με την οποία διαρωτάται ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο των 800.000 ευρώ που αφορά στη λειτουργία του χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στο Ελληνικό. Ο κ. Μπέγκας σημείωσε πως ο διαγωνισμός για το ΧΙΤΑ έγινε από την περιφέρεια Ήπειρου, καθώς ο φορέας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και έτσι δεν είχε τη δυνατότητα δημοπράτησης. Εξέφρασε την πεποίθησή του πως η προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με την περιφέρεια για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ ήταν σύνομη και υπογράμμισε πως μέχρι και σήμερα ο γεννιώτικος λαός δεν έχει επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ. Βγάλαμε μια ανακοίνωση για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ΦΟΔΣΑ για τις 800.000 ευρώ και το ποιος θα τις πληρώσει. Γνωρίζουμε ότι τότε ο Δήμαρχος ήταν στο ΦΟΔΖΑ. Επιβλήθηκε, έγινε συζήτηση και στην περιφέρεια, απάντησε και ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας. Εμάς αυτά δεν μας κάλυψαν. Το ερώτημα είναι, προτίθεστε να κάνετε, να προχωρήσετε σε κάποια μέτρα, έτσι ώστε να μην μεταφερθεί και μετακυλιστεί το πρόστιμο, γιατί το πρόστιμο αυτό μπήκε, γιατί επέλεξε η Περιφερειακή Αρχή και ο ΦΟΔΣΑ να δώσουν παραπάνω χρήμα στο μεγαλοεπιχειρηματία των σκουπιδιών, έτσι, αυτό έγινε. Στα πλαίσια λοιπόν του ανταγωνισμού, ένα μέρος του κράτους έβαλε πρόστιμο σε ένα άλλο μέρος του κράτους. Συμβαίνουν αυτά. Το ερώτημα είναι, τι χρωστάει ο γεννιώτικος λαός να πληρώσει αυτό το πανοπρίκι που προφανώς θα μετακυλιστεί? Το πρόστιμο αυτό είναι προϊόν μιας προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογραφεί εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ακόμα από την πρώτη διαχειριστική ενότητα που ήμουν και εγώ πρόεδρος, με την περιφέρεια, διότι δυστυχώς εξαιτίας της μη στελέχωσης των φορέων εκείνη την περίοδο και θεωρώ και σήμερα ακόμα είναι υποστελεχωμένοι, άσχετο αν πλέον οι φορείς είναι σε επίπεδο περιφέρειας, δεν μπορούσαμε ούτε έργο να δημοπρατήσουμε, ούτε υπηρεσία να δημοπρατήσουμε και αναγκαζόμασταν να προχωρήσουμε σε προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια για να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα. Μία εξ αυτών ήταν και η προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε για τη λειτουργία του κιτάρου, του ΧΙΤΗ ελληνικού. Όλη η διαδικασία κινήθηκε από την περιφέρεια και θεωρώ ότι κινήθηκε σύνομα. Τώρα, υπάρχει μια άλφα ερμηνεία. Θα δούμε. Θα υπάρξουν και οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πάντως, σήμερα που συζητάμε, ο γεννιώτης πολίτης και όλοι οι πολίτες των Δήμων μελών του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων δεν έχουν επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ.